Καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή «Η Jazz στην Ελλάδα» με το Μάνο Σαριδάκη. Την κονσόλα του ήχου έχουμε την Ανδριάννα Κουτσουρέλη. Σήμερα έχουμε τη Λουκία Παλαιολόγου καλεσμένη. Λουκία, καλησπέρα. Γεια σας. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Λουκία μου, το πρώτο πράγμα που θέλω να σε ρωτήσω πριν να ακούσουμε. Είχες πάει στο Ιωνίου Πανεπιστήμιο. Ήσουν η πρώτη γενιά ή όχι? Πρώτη γενιά του Πανεπιστημίου όχι, αλλά η πρώτη γενιά που ξεκίνησε το τμήμα jazz στη σχολή. Okay. Γιατί θυμάμαι ότι όταν γνωριστήκαμε είχες κάποια επαφή με το Ιωνίο Πανεπιστήμιο, έτσι? Ναι, έχω τελειώσει το Ιωνίο Πανεπιστήμιο. Δεν υπήρχε το jazz τμήμα ακόμη τότε όμως? Εκείνη τη χρονιά το 96 που μπήκα, κρύβε λόγια, okay. Λέω και νούμερα, ορίστε, δεν ντρέπομαι. Ναι. Ξεκίνησε το jazz τμήμα με τον Δήμο Δημητριάδη που ήρθε τότε. Οπότε, χρονιά. Άρα πολλούς καλεσμένους που έχω φέρει, εσείς είσαι η βετεράνα. Είμαι ιδρυτικό μέλος. Είχες πάει και μουσικό γυμνάσιο ή όχι? Μουσικό όχι. Ωραία, δεν είχα την τύχη. Ξέρεις τι που έχει συμβεί τώρα? Όσους πλειοψηφία των καλεσμένων που φέρνω, τυχαίνει να είναι από μουσικό γυμνάσιο Παλλήνης. Κιόλας και από Παλλήνη, γιατί είμαι κι εγώ. Κοίταξε, η Παλλήνη με έχει σημαδέψει, με περιτριγυρίζει και μέσα στο σπίτι μου. Για πες επίσης. Δηλαδή και ο σύζυγος είναι από την Παλλήνη, μέχρι όλους τους μουσικούς που έχω συνεργαστεί τόσο πολύ έχουν τελειώσει όλη την Παλλήνη. Αυτό το μουσικό της Παλλήνης, φοβερό. Ναι, αφού είναι φυτώριο τώρα, τρέφει. Τρέφει την αγορά, πώς. Άρα υπάρχει πάλι το μουσικό κάπου, δεν γίνεται να μην υπάρχει. Ναι, δεν γίνεται. Τη συνάντησα την Παλλήνη εκεί. Ωραία, λοιπόν. Τι θα ακούσουμε πρώτα, τι μας έχεις ετοιμάσει, για πες μας λίγα λόγια γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο πίσω στο χρόνο, είπα να τα βάλω, δεν ήταν πολύ εύκολο να διαλέξω και να δω τι ξέρεις. Φαντάζομαι, τώρα, ναι, για ποιον είναι. Αλλά θα πάμε λίγο πίσω στο χρόνο και διάλεξα από το CD, μιλώντας για Ιόνιο Πανεπιστήμιο, okay. Το CD που βγάλαμε τότε ως φοιτητές. Και ήταν ας πούμε η πρώτη δουλειά έτσι που φάνηκε προς τα έξω. Είχε κυκλοφορήσει με το Jazz και Jazz τότε που υπήρχε το περιοδικό Jazz. Τι και λες? Jazz. Ναι, ναι, βέβαια, και θυμάμαι. Κυκλοφόρησε το 2003. Εντάξει, κάνα χρόνο πριν πρέπει να είχαμε γράψει. Α, ήμουν Αμερική εγώ τότε, γι' αυτό δεν το έχω. Γιατί λέω, δεν μπορεί να μην έχω αυτό το τεύχος, λέω. Εντάξει, ναι, okay. Δεν πειράζει, okay. Ο καθένας έκανε τα δικά του. Και ως φοιτητές, ως Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ας πούμε, Ιόνιαν Jazz Ensemble, παρακαλώ. Αυτό το θυμάμαι, ναι. Αυτό ήταν. Μπράβο, ο δίσκος. Ήμασταν η φουρνιά των φοιτητών, 5 άτομα, ας πούμε. Που ήταν και ο Λευτέρης ο Κορδής τότε. Ήταν και ο Κορδής έπαιζε μέσα. Το συμμαθητού μου. Και αυτό το μουσικό. Εδώ και αυτό το μουσικό. Ναι, είναι παντού, είστε παντού. Ωραία. Ποιοι μουσικοί παίζουν? Το Ιόνιο Ensemble παίζει δηλαδή? Λοιπόν, ήταν το έτος μου και ένα άτομο από δεύτερο έτος που ήταν ένα χρόνο μικρότερος από εμάς. Να σου πω, είσαι η πρώτη απόφοιτη δηλαδή? Είμαι από τους πρώτους, ναι. Και θα ακούσουμε τους πρώτους απόφοιτους τώρα δηλαδή εδώ, στο CD αυτό. Είμαστε 4 άτομα, είμαστε οι πρώτοι απόφοιτοι που ασχοληθήκαμε, ναι, με την jazz. Ωραία. Τότε δεν υπήρχε όμως κατεύθυνση, μετά ήρθε η κατεύθυνση. Εντάξει, ναι. Άρα δεν μας γράφουν ως jazz εμάς. Okay. Αλλά είμαστε jazz από μόνοι μας. Οπότε είσαι εσύ, ποιοι άλλοι μας? Εγώ, ο Χάρης ο Πεγιάζης που παίζει μπάσο και θα ακούσουμε και κομμάτι του στο οποίο τραγουδάω και έχω γράψει στίχους, okay, μετά. Το πρώτο κομμάτι είναι δικό μου και από όσα είναι και κανένα δυο ακόμα, μια είναι ορχήστρος και άλλο ένα δικό μου, αλλά αυτό ίσως αυτό ήταν... Αυτό είναι ντουέτο, μπάσο, όχι, φωνή. Όχι, αυτό που θα ακούσουμε τώρα, ναι, είναι με πνευστά, ενορχήστρωση δικιά μου. Δηλαδή σκέψου τώρα, εγώ είμαι 22 χρονών και κάνω και ενορχιστρώζω, ας πούμε, βέβαια, και παίζουμε. Παίζει ο Γιώργος Κοτραφούρης. Μα δεν σε φέραμε τυχαία εδώ πέρα. Δεν ξέρω πώς το σκεφτήκατε, σας ευχαριστώ έτσι κι αλλιώς, ναι, αλλά ναι, τώρα που τα λέω, τώρα τα θυμάμαι. Ναι, ναι, δηλαδή, ωραία, Κοτραφούρης παίζει πιάνο. Ο Κοτραφούρης ήταν και δάσκαλός μας επίσης, okay, ο Δήμος ο Δημητριάδης, δάσκαλός μας, ναι, αλλά ναι, ναι, παίζει και αυτός. Στο συγκεκριμένο εγώ τότε παίζει... είχα γκρουπ με το Δήμο και παίζαμε μαζί, φαντάσου. Ναι, 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 για προχωρά. Εννοείται. Ο Γιάννης Οικοδομίδης από τη Θεσσαλονίκη, ναι, παίζει τρομπέτα και φλούγγελχορν κάνει μετά. Ο Κώστας ο Κουβίδης παίζει drums.
Ο συγχωρεμένος ο Κώστας Κουβίδης. Αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό που λες τώρα. Γι' αυτό θεώρησα ότι εντάξει, είναι τα και τα άτομα, είναι και η περίοδος, είναι και είναι πολλά μέσα. Θα το πω αυτό. Για μένα ο Κώστας, από όσους Έλληνες jazz drummer έχω παίξει, είχε από τους αγαπημένους μου jazz ήχους στα τύπανα και ειδικά στις μπαλάντες πραγματικά. Ήταν πολύ μέσα σε όλο αυτό που έκανε. Τον είχα ζήσει πολύ καλά τον Κωστή. Όταν ήταν στον Μπέρκλι και όταν ήρθε. Μάλιστα, από τα πρώτα του γκίξ τα είχα δώσει εγώ. Είχα φτιάξει ένα τρίο τότε. Με τον Χρυσό τον Καρακατσάνη, αν θυμάσαι τον κιθαρίστα. Και τον Κώστα. Και τα δύο παιδιά φύγανε αυτοί από το τροχαίο δυστυχώς. Και δεν ξανά έκανα χάμο τον Όργαν Τρίο ξανά ποτέ. Από τότε. Πάνε τώρα 20 κάτι χρόνια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, okay, άρα είναι και ο Κωστής τώρα στα drums. Ναι, και ο Χάρης ο Πεγιάζης, επίσης συμφοιτητής που παίζει τον μπάσο εδώ. Ναι. Και είναι ο συνθέτης του επόμενου. Και ο τίτλος. Ο τίτλος λέγεται Night. Night. Night, σκέτο. Πάμε να ακούσουμε το Night, κυρίες και κύριοι. Makes your eyes weep.
Κυρίες και κύριοι, ακούμε μια σύνθεση της Λουκίας Παλαιολόγου με τίτλο Night, όπου έχει κάνει και την ενορχίστρωση σε ηλικία 22 ετών. Μπράβο, Λουκία μου. Ευχαριστώ πολύ. Μπορεί να ήμουν και 23, μην κλέβω κιόλας. Οκ, okay, μπορεί και 23. 22 μπορεί μισό, και, ίσως. Η σύλληψη ξεκίνησε, ναι, ίσως. Ναι. Και να σου πω, πόσα χρόνια ασχολήθηκες με την τζαζ για να παράγεις αυτό το αποτέλεσμα, γιατί αν θυμάμαι καλά, από ό,τι μου έλεγες και προηγουμένως, ότι ξεκίνησες παίζοντας πιάνο κλασικό. Κάνω και pop. Κλασικό. Έχω μία έτσι διπλή. Δηλαδή, πόσο χρόνο ξέφνικα ξεκίνησα να παίζεις πιάνο? Με τη μουσική. Ναι. Ξεκίνησα 5 χρονών. Με πήγαν οι γονείς μου. Είδαν ότι κάπου βρήκα ένα πιάνο σε κάποιο σπίτι και έκατσα εκεί 2-3 ώρες χωρίς να σηκωθώ καθόλου. Και σου λέει, κάτι γίνεται με το παιδί, για να το δούμε. Και ξεκίνησα πιάνο. Αρχικά είχα 2 θείες που κάνανε πιάνο και ξεκίνησα με τη θεία τη μία. Μετά με γράψαν και στο Οδείο, ξέρω, μετά από κάνα χρόνο, και ξεκίνησα την πορεία του Οδείου σε ηλικία 5 χρονών. Έξι. Ξεκίνησα, να βάλω 6. Ξεκίνησα 10. Οπότε μου ναι, αλλά μετά έκανες άλλα πράγματα. Δεν έχει σημασία αυτό. Ναι. Και υπήρχε έτσι μια διπλή ζωή με τη μουσική. Το κλασικό από μέρος κανονικά. Έφτασα μέχρι την Ανωτέρα. Okay. Μέχρι τα... Δηλαδή, στη σχολή πέρασα 18 χρονών. Μέχρι τότε έκανα κλασικό πιάνο. Αλλά. Ο ένας κόσμος ήταν του Οδείου, που αγωνιούσα από την αρχή της χρονιάς να μελετήσω το Μπαχ και το Μόσελες και το Τζέρνι για να παίξω και το Μότσαρτ στο τέλος της χρονιάς, γιατί με το ζόρι τα έκανα. Είχε λίγο κλώτσιμα αυτό. Και ο παράλληλος βίος ήταν η μουσική που άκουγα και μετά πήγαινα στο πιάνο να τη βρω και να την τραγουδήσω. Κρυφά, φαντάζομαι. Όχι κρυφά, αλλά στο Οδείο δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή το να παίζεις ροξέτ, το Listen to Your Heart και να βρίσκεις τα κόρντα, να το τραγουδάς. Όχι, είναι τα χρόνια, ξέχασε το. Είναι μια λειτουργία φυσική για το μουσικό, έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή ακούω και πάω και το βρίσκω. Ναι. Ακούω και παίζω. Δηλαδή, αυτό δεν το βλέπω στην σιγά, Έλληνα. Αυτό δεν το βλέπω πια στην το πρωτόγνωρο. Άλλο που δεν στο διδάσκει κανείς. Καλά, εννοείται. Ναι, δηλαδή πας εκεί, έχεις ένα πρωτόκολλο. Οπότε δηλαδή σε 4 χρόνια. Και ξεκινάω με την τζαζ έχοντας όλο αυτό. Okay, είμαι στην Ανωτέρα, έχω περάσει στο μουσικό, έχω την κλασική εκπαίδευση και την παράλληλη ζωή της pop που της ακούω. Pop, μπράβο. Γιατί δεν υπήρχε και τζαζ κανονικό τμήμα ακόμη στο Ιόνιο όταν ήσουν. Όχι, είναι μουσικών σπουδών. Έχω πάει γενικώς μουσικές σπουδές. Γενικώς και αορίστος δηλαδή. Τότε. Ναι. Και εκεί τώρα συναντάω, έρχεται ο Δήμος ο Δημητριάδης εκείνη τη χρονιά και εγώ θέλω να μάθω σαξόφωνο. Α. Έκανα και 4 χρόνια σαξόφωνο. Εσύ τώρα που το είπες, μου ήρθε η εικόνα, σε θυμάμαι που κρατάς σαξόφωνο. Παναγία μου, ναι. Εντάξει, δεν ήταν πολύ πετυχημένο αυτό. Okay. Βέβαια, εγώ από όλα ό,τι. Η αλήθεια είναι ότι σε θυμάμαι να το κρατάς, δεν θυμάμαι να σε ακούω να το παίζεις. Καλύτερα που δεν με είχες ακούσει. Είναι η αλήθεια. εντάξει, άφησε κάτι. Στην ενοχή σου όμως θα πήγες πολύ ωραία. Άφησε κάτι, έγραψες πολύ ωραία μέρη για πνευστά. Άμα δεν είχα παίξει σαξόφωνο. το τι μου έχει αφήσει αυτό. Καταρχήν μόνο η ανάσα που έχτισα. Να φυσήξει 2 μέτρα σωλήνα, να βγάλει ήχο. Βέβαια. Όχι ωραίο ήχο, ήχο. Ήχο, ναι. Σκέτο. Ναι. Για αρχή. Για αρχή, ναι. Έκανε την κόρνα από το καράβι πρώτα. Εντάξει, έπαιζα σαν μαθήτρια, ρε παιδί μου, μαθητικά τελείως. Αλλά το πάλεψα 4 χρόνια. Εγώ πέντε θυμάμαι, πρώτος ήχος που προσπαθούσαμε να βγάλουμε το σαξόφωνο όλοι μας ήταν να βγάλουμε, ακούγόμασταν σαν την κόρνα από το καράβι, από το παλιά καράβι. Έτσι ακούγεται, η μπουρού. Ναι, ελεύθερο λοντοδίεση. Πατάει τον λοντοδίεση, έτσι. Οπότε μέσα σε όλα αυτά και έρχεσαι... Και αρχίζω στα 19 μου, το δεύτερο έτος δηλαδή στα 19 μου, ξεκινάω να ασχολούμαι με την jazz. Ξεκινάει ένα σύνολο, ξεκινάει έτσι μια τάση. Άρα σε 3 χρόνια γράφεις το Night και το ενορχιστρώνεις για jazz. Και μέσα αυτά τα 3 χρόνια μάθα ό,τι jazz πιάνω είναι να μάθω, ό,τι σαξόφωνο, ό,τι περί jazz είναι. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχει ταλέντο ηλικία. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχει ταλέντο ηλικία. Οκ, okay, ναι. Ότι εσύ, δεν μιλάω σε αυτό. Ωραία. Ποιο θα ήταν το δεύτερο κομμάτι που θα ακούσουμε? Και το δεύτερο κομμάτι λέγεται Sad Letter και έχω γράψει εγώ το στίχο και είναι μια μπαλάντα ενός φίλου από τα τότε και ακόμα φίλου παρόλο που δεν βρισκόμαστε, του Χάρη του Πεγιάζη, που και εκείνος μαζί πορευτήκαμε και... Πήγαμε προς την τζαζ εκείνο τον καιρό. Ωραία, ωραία. Και δικό του. Λοιπόν, πάμε.
This is one of your subtle letters again, trying to tell me goodbye, wondering why after all this time you think that this is the right thing. I'm crying over your tears, glowing on every word that I read. Guess that they might be true, 'cause I see that you were so down and blue. You have to do this your own way. A new day will begin for me with you no longer. Maybe leaving me make me stronger, but I'll have this old sad letter that makes me remember you. That you were so down and blue.
You have to do this your own way. A new day will begin for me. With you no longer, maybe leaving me will make me stronger. Ακούτε την εκπομπή Jazz στην Ελλάδα με τον Μάνο Σαριδάκη, καλεσμένη μας η Λουκία Παλαιολόγου. Λουκία μου, πες μας πάλι τους μουσικούς που παίξανε σε αυτό που ακούσαμε. Ναι, είχα μια παράληψη στο πρώτο κομμάτι το δικό μου. Πρέπει να πω για τον Άλκη Καριζόνη που παίζει σαξόφωνο και τον Δήμο το Δημητριάδη, βέβαια, το δάσκαλο που επίσης πήγαινε στην ενορχήστρωση. Και εδώ επίσης ακούσαμε τον Δήμο Δημητριάδη στο σόλο του κομματιού αυτού, στο Sad Letter. Ναι, ναι. Και οι υπόλοιποι κοντραφούρες που βίδες παιδιάς. Άκουσα κάποιες επιρροές του Δήμου από το δάσκαλό του, τον... Έλα, ρε, τον Στίβ. Τον Στίβ, λέει. Ναι, πώς γίνεται. Δεν γίνεται αλλιώς. Πω, να σου πω κάτι, αχ, τι ωραίες εποχές. Και όχι, να σου πω και η σύνθεση. Και δύο συνθέσεις μου θυμίζουν εκεί αυτή τη γενιά μας, τη δεκαετία του 90. Και μου έχουν λείψει τέτοιες συνθέσεις, να σου πω την αλήθεια. Στιλιστικά, κατάλαβες. Εντάξει, ναι. Ήταν η δημιουργική περίοδος. Ήταν όλα δυνατά, ρε παιδί μου. Ψαχνόμασταν όλοι τι θα πω, έτσι αυτό, πρόβλημα. Ήταν και ο Κώστας Κουβίτης σε αυτό. Σε κάποιες ηχογραφήσεις μόνο δεν είναι. Mm-hmm. Σε κάποια άλλα τραξ όμως. Άρα αυτό είναι από το CD που βγήκε το 2003, είπες, στο Jazz and Jazz, ναι, το περιοδικό. Jazz and Jazz, ναι. Όπου είναι μόνο το ensemble του Ιωνίου. Παίζετε μόνο εσείς, έτσι. Είμαστε και εμείς και έχουμε συμμετοχή και άλλων για τις ανάγκες των ενορχιστρώσεων. Καλά, ναι, σίγουρα. Δεν είχαμε ντράμερ, ας πούμε, στο έτος μου. Γι' αυτό παίζει ο Κουβίδης. Δεν είναι φοιτητής του τμήματος. Μπράβο, αυτό θυμάμαι. Ο Κουβίδης δεν ήταν στο Ιόνιο. Οι 4-5 που είμαστε είναι σαξόφωνο, μπάσο, φωνή, πιάνο και κιθάρα. Τη θυμάμαι αυτή την ηρωική προσπάθεια που πήγε να κάνει τότε ο Δήμος και τελικά ευδοκίμησε. Δημιουργήθηκε. Τελικά του κάνανε και μόνιμους. Κάποιους καταφέρανε. Γιατί εγώ θυμάμαι στην κρίση τότε, πότε ήταν, το 11, το 12, με τις περικοπές. Που κάποια στιγμή τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω: Δήμα μου, τι γίνεται. Μου λέει: Είμαι επίσημα μόνος δάσκαλος στο τσάτ τμήμα. Δεν υπάρχει άλλος. Ένας δάσκαλος θα κάνει όλο τον τσάτ τμήμα. Δεν μπορώ. Τι γίνεται, λέει. Ήταν καταραίο, λέει. Αλλά τελικά τα καταφέρανε. Θέλει λίγο κόπο εδώ. Και έχουμε και ένα τους πανεπιστήμιο που σου δίνει και για τα τσάζ, ένα χαρτί. Καλά, πέρα του δίνει και τις γνώσεις. Αλλά είναι και αναγνωρισμένο κιόλας. Δηλαδή, το να πας, ας πούμε, π.χ. σε ένα πανεπιστήμιο και να σκάσεις, ξέρω εγώ, 250.000 ευρώ για να πάρεις το χαρτί. Που τα γράφει jazz performance. Ναι. Εντάξει, και μετά θα δουλεύεις για 20 ευρώ και 30, ας πούμε. Άλλο αυτό. Δεν το ξέρεις πριν. Αυτό το μαθαίνεις μετά. Ναι, ναι. Είναι τα ψέματα. Πάντως, θα σου αναφέρω ότι ο Art Blakey πριν πεθάνει, στο τέλος της καριέρας του, έβγαζε γύρω στο 1 εκατομμύριο δολάρια το χρόνο. Πόσα χρόνια του πήρε. Για αυτού που λένε. Η αλήθεια είναι ότι είχαν πεθάνει όλοι οι μεγάλοι και είχε μείνει αυτό στο τέλο του 90. Από ήταν παβάλει από 40 που ξεκίνησε με το 90, είναι και 50 χρόνια. Εντάξει, το πα σε μουσιακό είδο μετά, δηλαδή εντάξει, το πληρώνει ω έκθεμα. Αλλά όχι, ναι, ήταν. Όχι, τζαζ είχε λεφτά. Το για αυτού τότε. Είχε. Ναι, μετά άλλαξε αυτό. Εντάξει τώρα, κοίταξε να δεις. Όταν ζεις σε μια κοινωνία που σου λέει, ας πούμε, όπως ο Μάιλς που πούλησε 250.000 δίσκους στον Εφερτίτη και του λένε φίλοι, αποτυχημένος, δεν πούλησε ένα εκατομμύριο, ας πούμε. Γιατί είχε τους άλλους. Στην παράνοια του καπιταλισμού, πολλά. Έτσι. Ναι. Για τους τζαζίστες είναι ο πιο πλούσιος για τον κόσμο της τζαζ. Αλλά εμείς τώρα, μια μικρή ομάδα, παρόλα αυτά τα καταφέραμε κάπως χωρίς στραβά, βγήκανε πράγματα και μουσικά αποτελέσματα και ηχητικά. Κοίταξε, το θέμα είναι ότι πρέπει να είσαι καλά. Μπράβο. Δηλαδή δεν πάει με το πορτοφόλι μόνο. Ναι. Εντάξει, πρέπει να, τα βασικά να βγαίνουν, ας πούμε, και από εκεί και πέρα πρέπει να είσαι καλά. Τι χρειάζεσαι για να είσαι καλά, το βρίσκεις.
Και απλά το κάνεις. Τώρα έχει πολλά εμπόδια αυτό, αλλά εντάξει. Ωραία, πάμε να ακούσουμε κάτι να γίνουμε πιο καλά ακόμη. Τώρα πάμε για το τρίτο, το τρίτο λοιπόν, και το καλύτερο. Να πω. Βέβαια, τι θα ακούσουμε τώρα. Η Παλίνη που λέγαμε, έρχεται στο προσκήνιο. Συνεργάζομαι με τον Γιάννη Κασέτα. Α, το Γιάννη, βέβαια. Το συμμαθητούδη μου. Βέβαια. Δύο χρόνια μικρότερο. Γνωρίζεστε εσείς. Δεν θυμάμαι πώς βρεθήκαμε, αλλά τέλος πάντων λέω τι έγινε. Πάλι Παλίνη μπροστά μου. Και μου λέει: έχω γράψει κάτι κομμάτια. Τι χρονολογία. Για δες το, τώρα αυτό είναι πιο μετά. Θα σε γελάσω. Καλά, θα το δούμε. Οπότε είναι τώρα συνθέσεις του Γιάννη να, και ναι, δικές σου. 7, 8, okay. Ξέρω εγώ. Θα το βρούμε. Θα το βρούμε. Θα το δούμε. Περνάνε και τα χρόνια, ξεχνάμε. Τόσα πολλά. Ναι, και το ψάχνα στο CD να δω πότε βγήκε αυτό το CD. Γιατί είναι χαμένα όλα αυτά χρονολογικά. Και τέλος πάντων συναντιόμαστε με τον Γιάννη. Θυμάμαι πως γνωριστήκαμε. Ήταν μια μπάντα που είχε κάνει ο Δημήτρης ο Βασιλάκης. Mm-hmm. Και είχε μαζέψει Jazz Warriors, ήσουν και εσείς στις Jazz Warriors, ναι, που παίξαμε. Και ο Ξενόπουλος και... και... Μπράβο, από εκεί έγινε το κονέ. Ναι, έτσι, στο Jazz Festival. Ωραία ιδέα τότε αυτή. Και εκεί γνωριστήκαμε. Ναι. Και μου λέει, έχω γράψει, παίχτηκε αυτό το κομμάτι εκεί. Με αυτή την μπάντα. Okay, εντάξει. Νομίζω ότι το έχω ακούσει. Ναι, γνωριστήκαμε εκεί μέσα και μου λέει ο Γιάννης: έχω κάτι κομμάτια. Λέει: θέλω να δεις κάτι αυτό. Και τώρα καλούμε εγώ τώρα να τραγουδήσω Γιάννη Κασέτα. Καμία σχέση με τραγούδια. Ναι, βέβαια. Έτσι δεν είναι καμία τραγούδια. Σχέση, ναι. Είναι γραμμένα ούτε σε άνετα, σε άνετες τονικές περιοχές, για να πω την αλήθεια. Σαν πνευστό αντίθετο. Γράφει όπως θα έγραφε, ναι, για ένα. Πνευστό ή και στο πιάνο, ανάλογα τώρα τι χρησιμοποιούσε εκείνη την ώρα. Και τι έχω πει να ακούσουμε, Crystal Dream γράφω. Crystal Dream δεν έχει λόγια αυτό. Okay. Θα ακούσουμε ένα μέχρι κάποιο σημείο. Να σου πω, πάμε να ακούσουμε να πάρουμε μια ιδέα τι γίνεται και θα πούμε τις υπόλοιπες εβδομάδες μετά. Για πάμε. Don't let
Maccabees, Funk Wizards, του κασέτα η δουλειά αυτή που ακούμε του Λουκία Παλαιολόγου. Οκ, okay, κοιτάω το εξώφυλλο τώρα γιατί δεν τα είχα ξεχάσει και εγώ, δεν ήμουν τότε. Και όπως τα βλέπω τώρα, παθαίνω αυτά τα flashback και τα θυμάμαι. Όλοι αυτό παθαίνουμε. Μα είδες, μα όταν σε φώναξα στην εκπομπή σου, λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, λέω, να μην υπάρχει κάτι που να παρουσιάσουμε. Δεν υπάρχει δηλαδή. Και, δεν, και θυμάμαι τώρα εδώ τώρα όλα αυτά. Και, γιατί δεν έκανα εγώ προετοιμασία αλήθεια στην δικιά σου εκπομπή, σου λέω, οκ. Okay, εσύ θα το βρεις, ναι, εγώ, που να ξέρεις εσύ. Γιατί, που να ξέρω, αλλά τα θυμάμαι. Γιατί να ξέρεις. Τα θυμάμαι, κάποια στιγμή σου να, και πού είναι και ποια είναι. Και αφού σου λέω, έχεις βρε Λουκία. Εσύ είχα πελαγώσει λίγο στην αρχή. Μα το κατάλαβα. Μα τι έχω τίποτα εγώ. Μα το κατάλαβα, θα σου πω τι γίνεται. Υποτίθεται ότι πρέπει ο καθένας. Ωραία, να το δούμε αλλιώς. Εγώ, μην ξέρεις τώρα τόσα χρόνια που παίζω. Έχω ένα μόνο προσωπικό συντή κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής. Εγώ κανένα. Έτσι. Προσωπικό κανόνα ακόμη. Έτσι. Έχω προσωπικές συνθέσεις, ναι, 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 αλλά ναι, ναι, ναι. Δεν έχει κυκλοφορήσει. Οπότε φαντάζομαι όταν είδες ότι δεν είσαι ακόμη δικό προσωπικό συντή κυκλοφορήσει ολόκληρο, φαντάζομαι θα νιώσει κάποιο αμήχανα. Αλλά δεν μπορεί. Υπάρχει υλικό. Εγώ σε θυμάμαι δηλαδή και σε δουλειές που έχουμε κάνει μαζί. Εντάξει, δεν έχει τύχει ποτέ νομίζω να έχουμε ηχογραφήσει κάποιον, να το έχουμε κυκλοφορήσει. Όχι, αλλά έχουμε δουλέψει μαζί. Αλλά έχουμε δουλέψει μαζί πολύ. Είδες τελικά, όχι, συγκινούμε τώρα γιατί βλέπω τώρα αυτή τη δουλειά εδώ και το εξώφυλλο του Γιάννη που όπως το έχει φτιάξει εδώ, έτσι, πανέμορφα το Maccabees, έτσι. Ναι. Κοιμάται. Ωραία, έχουμε και από τη συνεργασία σου, Σαρδάμ, με τον Γιάννη, έχουμε και κάτι άλλο να ακούσουμε. Θα ακούσουμε άλλο ένα κομματάκι, το Giant Rainbow. Ωραία, κάτσε εδώ, βλέπω μουσικούς. Γιατί έχω και στίχο εδώ. Έχουμε έχω το. Είναι ο Μάνος ο Λούτας. Ναι. Ο Κωστής ο Χριστοδούλου, Road Synthesizer, ο Βαγγέλης ο Κοντζάμπα στις drums, τότε ήταν εκεί με το Φούρι στο Baby Trio το πρώτο νομίζω. Ένα. Και εσύ, α, εδώ τραγούδασε τέσσερα. Άλλο αυτό. Ναι, ποια ναι. Θα ακούσουμε. Α, και το μεταξύ, λοιπόν τώρα θυμήθηκα, είναι που είχε πάρει το Clarence Penn στα drums στο 3, στο τρίτο κομμάτι. Α, μπράβο. Α, και έχει και το Βασιλάκη και το Φούρι καθισμένος. Α, και το Σεφταλή και το Δράκο, το Χριστάκη, και τον Ξενόπουλο και το Σιδόρι και τον Καρατζή. Ναι, ναι. Και τον Ντέτζι και είναι και ο Μπέλος, ένα χαμός γίνεται εδώ. Πολύ εθνική, ναι, ναι. Funk Wizards. Ωραία. Ποιο θα ακούσουμε τώρα. Giant Rainbow. Το Giant Rainbow. Lyrics by me. Lyrics by you. Είναι το 6. Και κάτσε μισό λεπτό που ξεκινήσω να δω εδώ. 6. Ωραία. Χριστοδούλου, Κοντζάμπασης, Λουκία, Λούτας. Πάρα πολύ ωραία. Απίζει και πιάνο για να έχεις κάποια. Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε. Every little child after fallen rain. Groovy stuff, alright. Giant rainbow came. No grown up cares for they fill their hair with cloudy rain and see the rainbow anywhere but sky the same old life. Every little child after falling rain looks up to the sky. Thank you.
Steps, ακούω εδώ Λουκία. Κάτι τα κόρτα, τι γίνεται. Ο συνθέτης έτσι. Ο συνθέτης έτσι, ε. Και έκανε το Giant Rainbow από το Giant Steps. Α, μπράβο. Τραγουδάμε μπράβο. Και πάνω στο Giant Steps. Ναι, τι... και μιλάμε κιόλας. Λοιπόν, το... ο Γιάννης, ξέρεις, έρχεται στο Poetry στα Jam Session που γίνεται την Τετάρτη. Και ήμασταν τώρα αυτή την Τετάρτη και τζαμάραμε πάλι και τα λέγαμε. Μένει και κοντά εδώ στη γειτονιά. Δεν έχω φωνάξει ακόμα. Θα φωνάξει κάποια στιγμή. Αλλά μου θύμισες πολύ τώρα, ειδικά και ο Λούτας εκεί το line αυτό που κάνει με τις δέκατες και αυτά και σε αυτό το κομμάτι. Με φτιάχνει πολύ όλο το Persian. Πολύ ωραία. Δεν ήξερε ο Γιάννης ποιον επέλεγε. Εντάξει, τώρα τι κομμάτι σου βγάλε και σένα τώρα. Απίστευτο, δηλαδή, πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει, δεν ήταν το πιο δύσκολο, αλλά όλο αυτό το ότι έχω γράψει μουσική με συνθέτης, γράφω με σαξόφωνο και πιάνω. Να σε ρωτήσω κάτι, να σε περίμενα λίγο. Ναι. Όταν κάποιος σου φέρνει, όπως τώρα ο Γιάννης, κάτι το οποίο δεν έχει σχέση με φωνή, με τίποτα, είναι ό,τι πιο δύσκολο, ό,τι πιο αυτό. Πώς το αντιλαμβάνεσαι εσύ, δηλαδή, σου ήταν συνθέτης, ας πούμε, και σου δίνω κάτι που δεν είναι γραμμένο για φωνή, ούτε για το στυλ σου, για την γραμμέτρα σου, και θέλω να το κάνεις. Τι κάνεις εσύ τότε, τι γίνεται. Καταρχήν... τη δέχεσαι την πρόκληση, καταρχάς. Πάντα. Okay. Ελάχιστες φορές δεν έχω. Εντάξει, στην πορεία αργότερα είπα και κάποια όχι, γιατί δεν ήταν για μένα. Δηλαδή ναι. Δεν θέλανε μένα. Okay. Θέλανε ναι. Κάτι άλλο. Αλλά κάποιος που μου δίνει το χώρο, το πεδίο να λειτουργήσω, να δημιουργήσω και να φτιάξω και να με αποδέχεται δηλαδή και μου δίνει το χώρο, αυτό το χώρο θέλω για να σπρωχτώ, να εξελιχτώ. Φτιάχνω νέους νευρώνες δηλαδή. Ακριβώς. Πώς το λένε. Ακριβώς. Ναι, συνάψεις, να προσαρμοστεί σε κάτι που δεν είναι ούτε γνώριμο, ούτε αυτό, από το μηδέν. Δεν έχει βάση αναφοράς παρά μόνο τις νότες. Προϋποθέτει να μπορείς να μάθεις τις νότες, έτσι. Να το διαβάσεις μόνος σου, να το μάθει κάποιος. Να καταλάβεις, και γυρνάει. Όπα, να είμαστε. Για πάμε εδώ να ακούσουμε πάλι εδώ. Τι κάνεις εδώ. After falling rain looks up to the sky. Giant rainbow came. No grown up came. For they fill their heads with cloudy rain and seek the rainbow anywhere but sky. The same old lie, rainbow. Θα ήθελα να σ' ακούσω να σολάρισκεις σε αυτό το κομμάτι. Θα παραπονεθώ προσωπικά στο Giant Steps. Στο Giant Rainbow. Rainbow, ναι. Πρέπει να πω ότι δεν το απέφυγα. Α, τα απέφυγες. Ναι, εντάξει, είπαμε. Α, γράψουμε λόγια να μάθουμε τη μελωδία. Εντάξει τώρα, πώς η έκθεση. Δηλαδή, λαό. Δεν μπορούσα. Έχω ετοιμάσει εγώ ένα με κάτι διασκευές. Έχω πειράξει λίγο τα κόρτα και το έχω σε 11/8, με ενδιαφέρεσαι. Α, ναι. Γιατί το είχα στα 4/4 και τώρα θα το πω και στα 11/8. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα πάμε. Τώρα να πάμε στο επόμενο εξελικτικό μου στάδιο. Okay. Που είναι η συνεργασία με έναν συνθέτη από τη Θεσσαλονίκη που ονομάζεται Θοδωρής Μυρισκλάβος. Άλλο κόνσεπτ τώρα. Άλλο εδώ. Εδώ έχω γραμμένο υλικό. Okay. Και μη γραμμένο υλικό. Αυτό είναι κυκλοφορημένο που θα ακούσουμε. Όχι, τώρα. Είναι κυκλοφορημένο. Κανονικά. Είναι το, νομίζω, το 10. Πρέπει να έχει κυκλοφορήσει. 10, 11. Mm-hmm. Κάπου εκεί ήταν η δημιουργία του. Είναι συνθέτης που αφήνει χώρο όμως. Έχει, αυτό που θα ακούσουμε είναι ένα πολύ αργό κομμάτι που έχει 4 μέσα που λέγεται Meditation και είναι επηρεασμένος γενικά από το CST σαν, στην αντίληψή του, στο άκουσμα του. Και εγώ έχω γράψει το στυλ. Καταρχήν έμαθα να το λέω πρώτο, γιατί μιλάμε τώρα για πολύ αργό κομμάτι. Okay. Και έγραψα το στίχο. Ωραία. Και το τραγουδάω. Ωραία. Πάλι εκτός comfort zone. Okay. Αυτό μόνο. Πάμε. Έχω να πω αυτό. Πάμε. Ναι. I see the leaves on trees are falling.
Λοιπόν, και εδώ τώρα έχουμε και μια ζωντανή συνομιλία πέρα του ζωντανού, αλλά για το πιο ζωντανό. Τι είναι αυτό, μπάσο είναι αυτό που βλέπω αριστερά μου, Λουκία. Ένα μπάσο, ναι, ποιος το έφερε. Ένα μπάσο, για πες μας ποιος το έφερε. Το έφερε ο αρχοντής Θεογιάννης. Ο αρχοντής Θεογιάννης. Λοιπόν, ο οποίος τι θα κάνει τώρα, για να ακούσουμε εδώ, τι νότες έχουμε εδώ για να... Θα βοηθήσει λίγο, θα παίξουμε κάτι για να μην ξεκουρδιστώ τελείως. Α, ναι, ναι, γιατί είχαμε πει κάτι ακαπέλα, αλλά όχι την πατζέλα Δημητρίου, κατάλαβες τώρα. Ναι, και επειδή... Ναι. Γιατί εμείς τραγουδάμε, έτσι. Εντάξει, και τζάνια στέψε το δύο σεμινόρα, μαθαίνω. Ναι, ναι, όλο, ακαπέλα κιόλας. Αλλά έτσι είπαμε, αφού μπορούμε, να κάνουμε έτσι κάτι ζωντανό και έχω την υποστήριξή του. Ωραία. Στον μπάσο. Ωραία, για να πούμε ωραία. Έτσι ένα τραγουδάκι. Ωραία. Θα πείτε, α, θα πείτε και κάτι συγκεκριμένο. Κάτι... Δεν θα κάνετε ένα σχεδιασμό της στιγμής. Τη στιγμή. Να μου γράψετε μια σύνθεση τώρα, επειδή το δεν μπορούμε. Όχι, δεν είμαστε τόσο μπροστά. Θα πούμε κάτι χιλιοϊπωμένο, γραμμένο. Okay. Που... Κάτι mainstream τέλος πάντων. Κάτι mainstream. Μετά από το meditation που ακούσαμε. Okay. Να πω ότι παίζει ο Μιχάλης Καταχανάς βιόλα εδώ και η Λόλα Τότσιου πιάνο. Ωραία. Θα πούμε κάτι mainstream στο τώρα, εδώ και τώρα, γνωστά πράγματα. Κυρίες και κύριοι, ζωντανά από το στούντιο του Μεταδεύτερου, Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024, θα ακούσουμε εδώ τη Λουκία και τον Αρχοντή σε κάτι mainstream. Για πάμε. Εντάξει. Boo 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 boo, lullaby of birdland. That's what I always hear when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, Bill and Coo, when they love? That's the kind of magic music we get with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry in my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby of bird and whisper low. Kiss me sweet, then we'll go flying high in birdland. High is the sky up above. We're in love. Sweet, then we'll go flying high in Berlin. High is the sky.
πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα σας εκμεστριφτώ κάτι. Είναι η πρώτη φορά που σε δικιά μου ραδιοφωνική εκπομπή έχω και μουσικούς που παίζουν ζωντανά. Αλήθεια. Ναι. Ορίστε. Έρχονται. Κάναμε το άνοιγμα. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι, αυτό πρέπει να κάνεις, έτσι, πιστεύω. Έτσι. Εντάξει, είμαστε λίγο low budget εδώ, δεν έχουμε και τις κομπρέσορες, δεν χωράνε και τα πιάνο με τις ουρές. Καλά, έχουμε κάνει τώρα στην ΕΡΤ διάφορα, αλλά τώρα κάνουμε τη δικιά μας φάση εδώ τώρα. Δεν πειράζει, ό,τι μπορούμε. Και ήμουν περίεργος, λέω, πόπο, γιατί τώρα οι περισσότεροι από κρατές που θα ακούνε από το κινητό δεν ακούνε τώρα από πίσω όλο το floor noise που έχουμε εμείς τώρα που ακούμε τώρα το βουητό της Πανεπιστημίου, τον εξαρισμό στα τίποτα. Εντάξει, δεν τόσο χάλια. Κοίταξε, αλήθεια είναι επειδή μένω στην εξοχή και έκανα και ακουόγραμμα. Ακούς πολύ. Δηλαδή ακούω και τον γκριμίκι. Και το αστικό περιβάλλον πρέπει να ησυχάσει κάποια στιγμή. Ακριβώς. Ακριβώς. Γεια σας. Μπράβο ρε παιδιά. Πολύ ωραία. Θα μου κάνετε και κάτι άλλο ή θα ακούσουμε. Πάμε κάτι και ακόμη. Έχουμε χρόνο. Θα βάλουμε, όχι ολόκληρο, ένα απόσπασμα. Θα βάλουμε ρε παιδιά. Έχουμε 5 λεπτά πριν κλείσει η εκπομπή. Τι. Να κάνουμε άλλο ένα μικρό έτσι κάτι. Α, να παίξουμε. Τι. Όχι, όχι, αυτά είναι για εσάς. Α, είναι για εσάς. Ως τραγουδίστρια έχω έρθει. Εντάξει, είσαι ως τραγουδίστρια, ωραία. Απλά πράγματα. Έρχονται. Τι θες, ένα changes. Ή μια μπαλάντα. Μπαλάντα. Δεν έχω ιδέα. Ένα κομμάτι σκέφτηκα. Καλά, εγώ ξέρεις ποιο μου άρεσε από όταν παίζαμε. Το οποίο βέβαια τώρα. Ποιο ήταν το All My Tomorrow's. Αυτό εσύ το ήθελες και το είχα μάθει για μια συγκεκριμένη δουλειά που μου πες εσύ να το μάθω. Και από τότε δεν το ξανά είπα πουθενά, να ξέρεις. Έχεις πει πολύ ωραία τότε. Αυτό είναι το όχι το μόνο, είναι ένα άλλο. Καλά, τώρα τι να θυμηθώ. Λοιπόν, ωραία. Να θυμηθώ τη φοβερή δουλειά που κάναμε σε ένα σπίτι 3.500 τετραγωνικών μέτρων. Δεν μπορεί ο άνθρωπος. Δεν μπορώ να μην το πω. Όπου τι γίνεται, σκάει μύτη ο Τσοχατζόπουλος με τη Βίκη, έτσι από το Ασασέρ. Εμείς ήμασταν συνήθως από το Ασασέρ, είχε κάνει 2-3 μουσικά σύνολα εκεί αυτό το Χριστούγεννα παίζαμε εκεί. Σε έναν από τους ορόφους. Ναι, σε έναν από τους ορόφους. Να σου πω, θυμάσαι που είχε εκεί που ήταν τα πόμολα χρυσά και ήταν και οι διακόπτες του φως και οι μπρίζες του ρεύματος ήταν. Ήταν βαμμένες χρυσές ή ήταν στα αλήθεια επιχρυσωμένες? Ήταν και τα κάγκελα χρυσά, θυμάμαι. Αυτό δεν το ξέρω επιχρυσωμένο ή αυτό. Θυμάμαι ότι τρεις οικογένειες δουλεύαν μαζί, γονείς, παιδιά, παππούδες, για να φέρουν βόλτα αυτό το σπίτι ως υπηρέτες. Ναι. Και μένανε, ξέρω εγώ, τρεις. Πώς ήταν αυτή η οικογένεια, τέσσερις. Αλλά δεν θα ξεχάσω τον Τζοχατζόπουλο με τη Βίκη, έτσι, που βγαίνουν. Εκείνη η Βίκη στην Κοσμάρα, ο Τζοχατζόπουλος μόλις έχει θεωθεί, αλλά σου λέει μάλλον θα ξαναπάω μέσα που πήγε μετά και τον να δεις. Και είσαι η μόνη μάρτυρα. Ο μόνος μάρτυρας. Ναι, έτσι. Μπορώ να το επιβεβαιώσω. Θυμάμαι και τον Αβραμόπουλο. Ήταν όλοι γενικώ του Όπουλου. Για κάποιο περίεργο λόγο δεν με φωνάζουν πια σε αυτές τις δουλειές. Αναρωτιέμαι γιατί. Δεν ξέρω, μαζί με σένα και εμένα. Μάλλον φταίνε αυτά που γράφω στο Facebook. Να προσέχεις λίγο. Έτσι. Όχι, για να ξέρει ο κόσμος, έχουμε κάνει και τέτοιες δουλειές. Όχι μόνο και τα τζαζ. Έχουμε περάσει και από το. Γιατί τζαζ παίζαμε. Αν είναι τζάζ, παίζαμε. Γιατί εγώ δεν με έχω. Η αλήθεια είναι ότι ναι, όχι, είχαν επίπεδο εκεί οι άνθρωποι. Όχι, αυτοί που μας είχαν φωνάξει, άσχετα από τους καλεσμένους, είχαν μουσικό επίπεδο, η αλήθεια είναι. Σε αυτές τις δουλειές. Την πέταξα τώρα, έτσι. Τώρα είπες, έδωσες πιο μουσικό επίπεδο. Μα κάτσε, αφού όλη η νοοτροπία, θυμάμαι, εμείς που γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, ήταν ένα σκυλάδικο, ας πούμε, όλη η πολιτική σκηνή. Ναι, με γούστο, δηλαδή αυτό τους άρεσε. Κοίταξε, αυτά για τον μέσο άνθρωπο, αλλά τώρα η jazz, επειδή έχει περάσει ως μόδα ότι είναι για high class, εμείς πηγαίναμε ως ένα high class event σε κάποιο σπίτι και παίζουμε jazz. Α, ναι, βέβαια. Έτσι πουλιόμαστε εμείς. Ναι, ξεχάσατε την εκδοχή, υπάρχει και αυτό που λες. Δηλαδή δουλεύουμε σε αυτό. Τώρα, πότε δουλεύουμε για λεφτά και πότε για κάτι άλλο, είναι άλλο θέμα. Τα διαχωρίζουμε αυτά, δεν πειράζει. Έτσι δουλεύουμε. Αλλιώς θα χαθούμε. Έτσι είναι. Λοιπόν, να σας πω, μένουμε από χρόνο τώρα και δεν, από ό,τι φαίνεται μας έχει μείνει πόσο τώρα εδώ, 2 λεπτά. Μας έχουν μείνει 2 λεπτά, οριακά. Οπότε να κλείσουμε με ένα impromptu καλύτερα, έλεγα. Impromptu. Ναι, στο οποίο θα γίνει ένα fade out. Από εμάς εννοείς. Όχι, από την Ανδριάννα Κουτσουρέλη εδώ στην κονσόλα του ήχου. Θα το κάνει εδώ επιτόπου ζωντανά. Μια χαρά. Τι λες, με τι λέτε να κλείσουμε? Για να παίξουμε, λες. Ναι. Τώρα είναι αυτά τα δύσκολα. Ό,τι θες. Έλα. Να κάνω κανένα λάθος. I got rhythm, με λάθος. Okay, I got rhythm. 7, 8, 9. Περίμενε, έλα. Σύφεση, ό,τι βολεύει. Σύφεση. Δεν ξέρω, το ξέρω.
Ντο. Τέλος πάντων. Το Ντο καλό είναι. Γιατί εγώ το ξέρω. Πάμε. I got rhythm. Okay. I got music. Σε πιστεύω. I got my man who could ask for anything more. Κυρίες και κύριοι, Λουκία από τον λόγο. I got Daisy. Και ο ερχοντής μας εδώ στο πάσο. In green pasture. Στο μεταδεύτερο ζωντανά. I got my man who could ask for anything more. Λουκία από τον λόγο να ψάξει να το βρει. No man trouble. I don't mind him. You won't find him round my door. I got sweet dreams. I got daisies, whatever. I got my man who could ask for anything more. Γεια σου, Λουκία, με τα ωραία σου.